λέτε ότι οικονομικά αιτήματα περαιτέρω δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Ένα από τα αιτήματα που έχει ο Προμαχώνας και η Νίκαια είναι η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια χρήματα για να σπείρουν αυτοί οι άνθρωποι για το χρόνο. Αυτό είναι ένα οικονομικό αίτημα το οποίο είναι δίκαιο όπως λέτε, αλλά δεν μπορείτε να το ικανοποιήσετε ή δεν είναι καθόλου αίτημα. Εγώ δεν θα κρίνω ένα προς ένα τα αιτήματα ενός προς ενός μπλόκου κινητοποιήσεων. Αυτά που λέμε είναι γενικά, είναι γενικότερα και έχουμε διακριβώσει και έχουμε πει συγκεκριμένα βάσει ποιων αιτημάτων συζητάμε και ποιων όχι. Και τόσο γενικότερα αιτήματα αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, όταν τίθενται και μάλιστα τίθενται και με αυτόν τον τρόπο, εκ των πραγμάτων δεν φέρουν και αποτέλεσμα. Ορίστε. Βάσει αυτών που μας λέτε σήμερα, η δήλωση του κυρίου Πάγκαλου χτες ότι 5 από τα 7 αιτήματα των αγροτών που βρίσκονται στα μπλοκ ικανοποιήθηκε είναι εντελώς έτσι. Αυτό το λέτε εσείς. Ναι, θα μας πείτε όμως ποια είναι αυτά τα 5 αιτήματα που έχετε ότι πρόεδρε. Εγώ σας έχω πει και το λέω εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θέλετε για άλλη μια φορά να απαριθμίσω τι έχει, ποια αιτήματα έχει ικανοποιήσει ήδη η κυβέρνηση, πολλά από τα οποία εντάσσονται σε αυτά τα 7 αιτήματα που αναφέρατε προηγουμένως. Ορίστε. Οι αγρότες ζητάνε κατώτατες εγγυημένες τιμές, αυτό το ζητάνε όλα τα μπλόκα για να ξέρουν αν θα μπορούν να επιβιώσουν. Δεν θεωρείται λογικό αυτό το αίτημα? Ακόμη και να θεωρείται λογικό που είναι προς εξέταση, πρώτον έχουμε να κάνουμε με μια κοινοτική συμβατότητα τι μπορούμε δηλαδή βάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταβάλουμε και υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ως προς αυτό και δεσμεύσεις συγκεκριμένες. Εκτός το ότι είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό το ζήτημα και υπάρχουν πολλές αμφιβολίες νομιμότητας εάν μπορεί κάποιος να εγγυηθεί αυτό που είπατε προηγουμένως. Η εγγύηση του αγροτικού εισοδήματος, ορίστε. Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει σήμερα ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία που αναφέρεται στο ημερολόγιο, το προσωπικό ημερολόγιο του κυρίου Χριστοφοράκου και εμπλέκει μεταξύ άλλων τον Ροβέρτο Σπυρόπουλο, την κυρία Μήτρου, την πρώην γραμματέα του κυρίου Σιμίτη και την κυρία Σιούτη. Ο κύριος Σπυρόπουλος έχει απαντήσει, η κυρία Μήτρου είναι εκτός κυβέρνησης. Ήθελαν την απάντησή σας για την κυρία Σιούτη. Για την κυρία Σιούτη, αν υπάρξει απάντηση, θα ανακοινωθεί. Αυτό που έχουμε να πούμε ως κυβέρνηση είναι αναφερόμαστε και συνταθόμεθα βέβαια με την απάντηση του κυρίου Σπυρόπουλου και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να συζητάμε βάσει αντιγράφων κάποιου ημερολογίου έτσι όπως παρουσιάζεται. Ορίστε. Ο κύριος Χριστοφοράκος θα κληθεί να καταθέσει την Επιτροπή? Είναι θέμα της Επιτροπής η οποία θα συσταθεί για το ποιος θα καλέσει ως μάρτυρες. Πολιτικά πρέπει να έρθει να καταθέσει ο κύριος Χριστοφοράκος? Θα κριθεί από την Εξεταστική Επιτροπή. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος Αλβανίας, ο κ. Έντι Ράμα, ο οποίος έχει τύχει θερμής υποστήριξη από τον κ. Παπανδρέου, ήταν από αυτούς που προσέφυγαν μαζί με άλλες οργανώσεις για να ακυρωθεί η χωροθέτηση των χωρικών υδάτων Ελλάδας-Αλβανίας στο Ιόνιο. Το σχόλιο σας θα ήθελα. Πρώτα απ' η ιδεολογική συγγένεια δεν έχει καμία σχέση με τα εθνικά και κρατικά συμφέροντα. Εμείς παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτή και μάλιστα δεν έχουμε και επίσημη ενημέρωση από την αλβανική πλευρά. Ορίστε. Επ' αυτού καταρχήν ζητήσατε ενημέρωση, έχετε ζητήσει ενημέρωση? Θα υπάρξει ενημέρωση, οπότε θα τοποθετηθούμε. Σε αυτό που αναφερθήκατε προηγουμένως στην ερώτηση της συναδέλφου για το ημερολόγιο του κ. Χριστοφοράκου, απαντήσατε ότι δεν μπορείτε να βασιστείτε σε αντίγραφα ενός. Αυτό ισχύει γενικώς για σε ό,τι αναφέρεται, σε ό,τι εμπεριέχεται σε αυτό το ημερολόγιο? Γενικώς αυτό που ισχύει και γι' αυτό είμαστε προσεκτικοί και δεν το λέμε σήμερα επειδή είναι το τηλέφωνο γραμμένο του κ. Σπυρόπουλου, αλλά γενικότερα το λέμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και εμείς ως ΠΑΣΟΚ είμαστε προσεκτικοί όταν μάλιστα υπάρχει μια υπόθεση σε εξέλιξη εδώ και πολλών χρόνων και όπου υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι, άρα η προσοχή μας πρέπει να είναι ιδιαίτερη και φυσικά με το να υπάρχει γραμμένο ένα τηλέφωνο σε ένα ημερολόγιο δεν σημαίνει απολύτως τίποτε. Ορίστε. Υπάρχει περίπτωση στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός να συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Ερντογάν και αν ναι, τι αναμένεται να συζητήσουν? Πρώτα απ' όλα, από όσο γνωρίζω, δεν έχει πάει ακόμη ο κύριος Ερντογάν και κανείς δεν γνωρίζει αν θα πάει. Άρα η ερώτηση είναι υποθετική και μέχρι στιγμής δεν έχει πάει. Ορίστε.
τερμάτισε την κυβέρνηση το γεγονός ότι το δανειακό πρόγραμμα της χώρας για το 2010 βάσει των υψηλών επιτοχίων ισοδυναμεί μόνο η αποπληρωμή των επιτοχίων σχεδόν με το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, με τα χρήματα που λογίζεται να πάρετε από το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης. Εμείς προβληματιζόμαστε πάρα πολύ, εννοείται. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις της οικονομίας διεθνώς και προσπαθούμε να συντονίσουμε και την οικονομική πολιτική της χώρας μας έτσι ώστε να έχουμε τον πιο επιεικτή δανεισμό. Είναι όμως μια σειρά αποφάσεων και μέτρων και συντεταγμένων που παρακολουθούν όλη αυτή την εξέλιξη και είμαστε κάθε μέρα σε πλήρη παρακολούθηση και βέβαια η ανησυχία μας είναι εντονότατη. Γνωρίζουμε σε τι περιβάλλον κινούμαστε. Παρότι όμως παίρνετε πόδινα μέτρα, όπως έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τα επιτόκια της αγοράς δεν πέφτουν. Αυτό είπα προηγουμένως, ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι, γι' αυτό μίλησα και για φήμες, γι' αυτό μίλησα και για σκοπικά παιχνίδια προηγουμένως. Ορίστε. Ανακοινώσατε χθες ένα πρόγραμμα καταργήσεων και συγχωνεύσεων δημοσίων οργανισμών, τη στιγμή όμως που αρκετούς από αυτούς τους δημόσιους οργανισμούς δεν έχουν καν διοικητικά συμβούλια. Και ήθελα να σας ρωτήσω πώς είναι δυνατόν να είναι επιτυχημένο και αποτελεσματικό αυτό το σχέδιο και γνωρίζετε ήδη ότι είναι προβληματισμός και αρκετών υπουργών. Μα το να υπάρχει διοικητικό συμβούλιο σε ένα οργανισμό που θα καταργήσουμε νομίζω ότι είναι αντιφατικό και εκ του περισσού. Εμείς κάνουμε τον έλεγχο και ελέγχουμε στο ποιοι οργανισμοί υπάρχουν μέχρι τώρα στο ελληνικό κράτος, όχι ποιοι δημιουργήθηκαν ή ποιοι θα δημιουργηθούν, όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε ποιοι είναι οι περιττοί, οι οποίοι είναι ενεργοί, οι οποίοι δεν προσφέρουν έργο, οι οποίοι έχουν τεράστιο λειτουργικό κόστος, δεν ωφελούν και αυτούς καταργούμε, συγχωνεύουμε με άλλους. Εννοούσα ότι σε πολλούς από τους οργανισμούς έχουν μείνει οι διοικήσεις που είχαν οριστεί από την προηγούμενη διακυβέρνηση. Σε αυτούς οι οποίοι δεν καταργούν και δεν συγχωνεύεται, εννοείται. Προχωράμε με τη γνωστή διαδικασία στην στελέχωση και αυτών των οργανισμών. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα γι' αυτό? Χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει. Όπως διαπιστώσατε, τελείωσε και ο ορισμός των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και ήδη αρκετοί οργανισμοί και νομικά πρόσωπα δημοσίου συμφέροντος στελεχώνονται. Ορίστε. Και μετά ο κ. Έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα θα εξοικονομήσει η κυβέρνηση από την κατάργηση αυτών των 200 οργανισμών? Είναι πολλά τα χρήματα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να μιλήσω, γιατί γίνονται υπολογισμοί, αλλά θα διαπιστωθούν και θα ανακοινωθούν όταν υπάρχει και διασφαλισμένη εξακρίβωση. Ορίστε. Υπουργέ, προηγουμένως είπατε ότι στο δανεισμό θα υπάρχει διαφοροποίηση και γεωγραφική. Αποκλείεται δηλαδή εσείς ως κυβέρνηση το ενδεχόμενο να πάρουμε και να δανειστούμε από την Ασία και ακόμα και από την Κίνα? Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, δεν έχει εκφραστεί τέτοια πρόθεση και επαναλαμβάνω ότι καμία εντολή διερεύνησης δανεισμού από την Κίνα δεν υπήρξε. Ορίστε. Θέλω με αφορμή χθες ένα αίτημα ή κάποιες δηλώσεις, ας το πούμε έτσι, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Σαμαρά, αναφορικά με την ανταλλαγή των επιστολών του κ. Παπανδρέου με τον κ. Ερντογάν. Κ. Σαμαράς ζητάει να δοθεί το περιεχόμενο και των δύο επιστολών στη δημοσιότητα. Μιλάει για διμεροποίηση με αφορμή την απάντηση του Πρωθυπουργού τον Θεοπαντικό με την Τουρκία. Τι απαντάτε στην κριτική του κ. Σαμαρά περί διμεροποίησης των επαφών και αν στη Χάγη, επειδή δεν έχουμε το πλήρες κείμενο της επιστολής του Πρωθυπουργού, αν στη Χάγη παραπέμπεται μόνο το θέμα της Σφαλοκρηπίδος ή και κάτι άλλο? Αυτό επειδή μένουν αρκετά και επειδή δεν έχουμε όλο το κείμενο της επιστολής. Όποια κενά υπάρχουν σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής θα διευκρινιστούν. Από εκεί πέρα υπήρξε άμεση απάντηση δική μου εκ μέρους της κυβέρνησης προς τον κύριο Σαμαρά και εννοείται, θεωρείται αυτονόητο ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είναι στη διάθεση όλων των πολιτικών κομμάτων για πλήρη ενημέρωση. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. 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 Ευχαριστώ.